petit âne aux yeux marrons, c'est mon ami Cadichon, toujours prêt, prêt à rendre service. Il apporte le bonheur, il ne connaît pas la peur. Cadichon, petit âne au grand cœur. Ξέρετε τι είχα ζητήσει εκείνο το βράδυ από το μέντορ? Να ειδοποιήσει όλους τους φίλους μας για τον κίνδυνο που τους απειλούσε. Κάθε πληροφορία στο δάσος κυκλοφορεί γρήγορα. Η σουσουράδα είναι πολύ φλίαρη. Και το κουνέλι έχει μεγάλα αυτιά και τα ακούει όλα. Και το αγριογούρνο γνωρίζει όλες τις κρυψώνες. Ο μέντορ είχε εκτελέσει την αποστολή του πολύ καλά. Μόνον ο καημένος ο Κόκορας ήταν ο μόνος που δεν είχε ειδοποιηθεί. Α, Καντισόν, επιτέλους! Ο Καντισόν και τα δυο του καλάθια, όπως τα επιθυμούσατε. Θα χρειαστεί οπωσδήποτε για τον κυνήγι. Το βασικό ήταν να μένει κανείς μακριά από το τουφέκι του. Έπιασε ένα! Μέντορ, φέρτο! Σύμφωνοι, αλλά πρόσεχε το τουφέκι. Ένα παλιό κασκέτο και μάλιστα ροζ. Αυτό θα το δούμε. Οχοχοχ, τώρα ήταν ώρα να φυλαχτώ. Τίποτα, απολύτως τίποτα σήμερα. Πάντα με τη βοήθεια του μέντορ, ο Αντώνης ξεκίνησε να πάει για κυνήγι. Αλλά τα θύματά του δεν κινδύνευαν και πολύ. Γελούσα βλέποντας το θυμό του. Αχ, να κυνηγάς και να μην υπάρχει κυνήγι. Καλό χτύπημα αυτή τη φορά. Αλλά αναγκάστηκα να κουβαλήσω τον Αντώνη στον πύργο με αυτά που άρπαξα στα πισινά του. Να λοιπόν που καταλήγει μια ανόητη περηφάνεια. Την άλλη μέρα ένα ασυνήθιστο πηγενέλα τράβηξε την προσοχή μου. Ήταν ο Μπουλάρ, μετέφερε τον Αντώνη στο αυτοκίνητο του Δημάρχου. Κάτω από τα ειρωνικά βλέμματα όλων. Και ξαφνικά τον ξάπλωσε μπρούμητα. Μα βέβαια, ήμουν ο μόνος που είπε αντίο. Εκείνη την εποχή τα πράγματα εξελισσόντουσαν γρήγορα και ο μικρός μου ο Ζακ μου έκανε μια καινούργια σειρά από εκπλήξεις. Μια άμαξα που προχωρούσε με ατμό και ο Ζακ θέλησε να μου τη δείξει αμέσως. Μόλις την είχε αγοράσει η κόμισσα για να μπορέσει να ξεκουράσει τους χωρικούς. Εμένα αυτό δεν μου άρεσε. Ο ατμός ήταν μια διαβολική εφεύρεση. Οχοχοχ, το σκάσα όσο μπορούσα πιο γρήγορα. Μιλώντας για το διάβολο, εγώ μεταμορφώθηκα σε φάντασμα. Αυτοί που φοβήθηκαν περισσότερο ήταν ο Πίπο και ο Αρθούρος. Τελικά μόνο εμένα είχε διασκεδάσει. Τι είναι πάλι αυτός ο θόρυβος? Έπρεπε να μάθω. Α, γνωρίζω γιατί ήρθατε, κύριε. Με ειδοποίησε ο διοικητής σας. Μπουλάρ,
Πήγαινε να φέρεις τον Καντισόν. Δεν μπορώ να εκτελέσω την αποστολή μου, κόμισσα, δίχως τη βοήθειά του. Αυτό το αμάξι δεν περνάει από το δρόμο. Μόνο ο γάιδαρός σας θα μπορέσει να περάσει. Ο Μπουλάρ μου είχε μιλήσει για μια συσκευή για την επικοινωνία από απόσταση. Οι άνθρωποι δεν έχουν εφεύρει τίποτα. Εγώ τα ξέρω αυτά. Εμείς οι γάιδαροι επικοινωνούμε από μακριά με τα αυτιά μας. Λοιπόν, καλό μου γαϊδουράκι, εσύ είσαι που θα ανεβάσεις όλα αυτά εκεί πάνω. Λοιπόν, ο Καντισόν θα είναι ο πρώτος γάιδαρος που έγινε στρατιώτης. Μήπως είναι πολύ βαριά όλα αυτά. Μα όχι, έχω περάσει και χειρότερα. Πάντως ο ανήφορος ήταν δύσκολος. Ο στρατιώτης έστησε αμέσως τη συσκευή του. Το νούμερο 2 είναι στη θέση του. Τώρα πρέπει να στείλουμε και σήμα, τυπών. Εγώ παρατηρούσα με προσοχή τα όσα έκανε. Κοίταξε με καλά, Καντισόν. Τώρα θα ζητήσω σούπα. Όχι, αυτό να βγω λέμονο. Αυτό είναι το σήμα για να έρθει βοήθεια. Και μετά έτσι... Λοιπόν, στείλε αυτό το μήνυμα, εγώ επιστρέφω στο διοίκητη. Και τώρα, Καντισόν, οι δυο μας θα τα πάμε πολύ καλά. Ω, αυτό το ανόητο πουλί θα μου φτιάξει καμιά δουλειά. Να πάρει. Ωχ, το δύστυχο. Ευτυχώς που με αυτό είχε σταματήσει. Αϊ, αϊ, αϊ. Ξέρω καλά πως είσαι εδώ, Καντισόν, αλλά τι μπορείς να κάνεις. Τι μπορώ να κάνω? Πρώτα απ' όλα να ξεμπλοκάρω αυτό το μηχάνημα και μετά να στείλω σήμα για βοήθεια. Λοιπόν, αξίζει να σπάσει κανείς ένα πόδι για να το δει αυτό. Κι έτσι όλα πήγαν καλά. Σε μια ώρα έφτασε ο αξιωματικός με δυο νοσοκόμους. Τυπο, τι συμβαίνει, γιατί θέλετε βοήθεια? Τυπο, πού είσαι? Εδώ είμαι, λοχαγέ, εδώ. Μα τότε, πώς μπόρεσες να στείλεις σήμα για βοήθεια, Αντιμπών? Όχι εγώ, αυτός, ο Καντισόν. Τι, ο Καντισόν? Μα ναι, τώρα που όλα πήγαν καλά, έπρεπε να το γιορτάσουμε. Ο στρατιώτης, Αντιμπών, για να με ευχαριστήσει, μου έδωσε το πηλίκιό του. Κατά τη γνώμη μου, μου λείπανε μερικά γαλόνια. Πέρασε αρκετός καιρός από την περίφημη μέρα που έγινα η μασκότ του συντάγματος, όταν ένα πρωί έφτασε το αυτοκίνητο του Δημάρχου. Κατέβηκε το μικρό μου αφεντικό ο Ζακ και δεν μου έδωσε καμιά σημασία. Γιαγιά, φέραμε πίσω την ασπρούλα, γιαγιά! Ορίστε, ασπρούλα, τώρα είσαι στο σπίτι σου. Μάλιστα, αυτή ήταν έκπληξη. Μια κατσίκα εδώ, όχι μόνο αυτό, αλλά και σπίτι της. Ήταν περίεργο. Φαινόταν ευγενική και χαριτωμένη και με αυτά ο Πίπο αμέσως αγυνεύτηκε. Κοίτα, είσαι πάντα σύμφωνη να την κρατήσουμε γιαγιάκα. Μα και βέβαια, Ζακ, αφού πέθανε η καημένη κυρά της, το πάρκο είναι αρκετά μεγάλο. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ, γιαγιάκα. Θα την υιοθετήσουμε. Συμφωνείς, Καντισόν? Δεν μπορούμε να αφήσουμε την καημένη την ασπρούλα μόνη της, έτσι δεν είναι?
Ο Πίπο και εγώ συμφωνήσαμε αμέσως. Πρέπει κανείς να ξέρει και να βοηθάει ο ένας τον άλλον. Ο Αρθούρος για λίγο παραξενεύτηκε. Αντιστάθηκε προς τη μήνα, αλλά γρήγορα υπέκυψε στα νάζια της ασπρούλας. Η μικρή μας η κατσίκα είχε μια καταπληκτική όρεξη και η αδυναμία της κι αυτή νόστιμη. Τα μήλα. Η ασπρούλα είχε μανία με τα μήλα. Και μια μέρα ο Αντώνης έκανε τα δικά του. Αχ, καημένε μου, Ζακ. Νομίζω πως θα σε κερδίσω. Αλλά πρώτα θα πάω αυτό εκεί το μήλο. Η ασπρούλα δεν φαινόταν να συμφωνεί. Μα όχι, αυτό είναι το τελευταίο μήλο της ασπρούλας. Και λοιπόν, αυτή τρώει κάθε μέρα και από ένα καλάθι. Αυτή τη φορά η ασπρούλα φήμωσε για τα καλά. Τα αποφάγει. Ωραία δώρο. Προσοχή λοιπόν και... Δεν είσαι καθόλου ευγενικός. Στο κροκέ είμαι αχτύπητος. Αυτός ο απαιτητικός ο Αντώνης δεν καταλαβαίνει τίποτα. Ήτανε πολύ απασχολημένος να χτυπήσει την μπάλα και... και για να μιλήσουμε για χτυπήματα, ο Αντώνης ήταν αυτός που την έφαγε στα πισίνα. Έτσι ανακάλυψα το κρυφό ταλέντο του μικρού μου Ζακ. Η ασπρούλα και το μήλο της αξίζουν να γίνουν πίνακας, έτσι δεν είναι? Ήταν πολύ όμορφα ζωγραφισμένο. Εμένα όμως δεν με ζωγράφισε ποτέ. Κύριε Ζακ, ελάτε γρήγορα να ντυθείτε. Ξεχάσατε την πρόσκληση του Δημάρχου για τα βαφτίσια? Θεέ μου, στα αλήθεια ξέχασα τα βαφτίσια. Τι να άραγε αυτή η φασαρία? Είναι μάλλον για να μας δείξουν την καινούργια άμαξα. Μια άμαξα με ατμό. Δεν μου αρέσει καθόλου. Αυτός ο φοβερός θόρυβος έκανε τον Αρθούρο και τον Πίπο να το βάλουν στα πόδια. Κι εγώ έμεινα μόνος να συνοδέψω το μικρό μου κύριο, γιατί η κόμισσα είχε δεχτεί να ανέβει σε αυτή τη μηχανή. Παρ' όλα αυτά δεν ήμουν και πολύ ήσυχος. Ωπ, Καντισόν, πάμε. Ήδη πρέπει να έχουμε αργήσει πάρα πολύ. Να αργήσω εγώ μπροστά σε αυτά τα εσωτερικά? Ήρεμα, Καντισόν. Τώρα θα δούνε. Δεν ήξερα ακόμα πως λίγο πιο κάτω η άμαξα με τον ατμό είχε μείνει από μηχανική βλάβη. Ξεροκέφαλη αυτή η μηχανή, αδύνατο να προχωρήσει ούτε βήμα. Φτάνοντας βέβαια, ίσως να ήμουν λίγο κουρασμένος, όμως όλο και πιο απαραίτητος. Αχ, ευτυχώς που υπάρχει ο καλός μου Καντισόν. Σίγουρα τον προτιμώ από αυτή την ατμομηχανή. Κι έτσι πήρα την εκδίκησή μου. Και σίγουρα οι καμπάνες που χτυπούσανε γιόρταζαν τη δική μου νίκη. Η σφυρίχτρα της ατμομηχανής του Λέγκλι μας ανακοίνωσε εκείνο το πρωινό πως κάποιοι επισκέπτες ήρθαν για κάποιο δήθεν σπουδαίο γεγονός. Μια περίεργη ομάδα ακολουθούσε τη θορυβόδικη μηχανή. Η τελευταία λέξη της προόδου, Καρολίνα. Η φωτογραφική μηχανή. Εγώ προτιμώ τις ζωγραφιές του Ζακ. Εγώ, ο Ζηρώτη, ο βασιλιάς της φωτογραφίας, σας χαιρετώ, κυρίες και κύριοι. Όλοι στη θέση τους για την πρώτη φωτογραφία. Ε, ναι, η φωτογραφία, η στιγμιαία αποτύπωση της εικόνας. Νόμιζα πως γινόταν για μένα ύστερα από όσα είχα κάνει. Ο φωτογράφος ξαφνιάστηκε που με έβλεπε μέσα από το φακό του. Αλλά ανάποδα, βέβαια. Ω, μα,
μαμία! Ωχ, τη χάλασα! Λες να φταίει αυτό το ζώο! Μα, είναι ο γαϊδαρός μας! Δίο μίο! Impossible! Ένας γάιδαρος στη φωτογραφία! Ένας γάιδαρος! Ω, μαμά μία! Είναι αλήθεια, γιαγιά! Πρέπει να μείνουμε ένα λεπτό ακίνητοι! Α, ναι, το είχα ξεχάσει! Καντισόν, για ένα λεπτό! Να είσαι ήσυχος, σε παρακαλώ! Δεν μπορείς να μην γουνιέσαι! Άντε, ους Καντισόν! Ποτέ δεν με είχαν δείξει τόσο πολύ. Έφυγα, αλλά είχα αποφασίσει να μην τα αφήσω έτσι. Παρακαλώ, κυρίες και κύριοι, μην κουνιέστε. Ένα, δύο, τρία. Δεν πρόκειται να μείνει κανείς ακίνητος, αμέ. Δεν φωτογράφησε και δεν τέλειωσε. Ω, μάμα μία, καταραμένε, φύγε από εδώ, ανόητε! Per favore, μια στιγμή, μη κουνιέστε, παρακαλώ! Έτοιμοι! Πιστέψτε με, αν θέλετε, αλλά τελικά είναι η Πιστέψτε με αν θέλετε, αλλά τελικά είμαι κι εγώ στη φωτογραφία. Το απόγευμα που πήγα στο Λέγκλι, τι έκπληξη. Σε μια αφίσα ήταν ένας γάιδαρος. Κοίτα, Καντισόν, ένας γάιδαρος πολύ πιο όμορφος από σένα. Τώρα θα δούμε που αρχίσει το θέαμα. Πλησιάστε, κυρίες και κύριοι! Σήμερα θα έχετε την ευχαρίστηση να δείτε και να χειροκροτήσετε τον απίθανο, τον Μινιφλόρ! Ο Μινιφλόρος, ο φως γάιδαρος, ο πρίγκιπας των γαϊδάρων, σας ευχαριστεί εκ των προτέρων για τα μπράβο και για τα δώρα σας! Αυτός ο γάιδαρος δεν είναι τόσο βλάκας όσο οι συνάδελφοί του, κυρίες και κύριοι! Περάστε! Αυτό που είπε δεν μου άρεσε και πολύ. Για σκέψου! Μίλη Φλόρο, χαιρέτησε τους ακροατές μας και τους θεατές μας! Κοίτα το γάιδαρο! Τώρα φέρε αυτά τα λουλούδια εκεί! Έτσι, μπράβο! Σε ευχαριστώ, νεαρέ μου, Μιλιφλόρ! Έλα, πρόσφερε τώρα τα λουλούδια στην πιο ωραία κοπέλα του ακροατηρίου μας! Μπρος, πήγαινε! Αλλού αυτά! Αυτή είναι η γυναίκα σου, φίλε! Τι έλλειψη γούστου, είναι σκανδαλώδες! Η Καρολίνα είναι η πιο όμορφη! Και τώρα, Μιλιφλόρ, πάρε αυτό το καπέλο και βάλ' το στο κεφάλι του πιο ανόητου της παρέας. Εμπρός, πήγαινε! Πήγαινε! Μα αυτός είναι ο γιος σου! Μα τι μασκαραλίκια είναι αυτά! Για μένα ήταν η ευκαιρία να εκδικηθώ για την προσβλητική φράση που μου πέταξε πριν λίγο αυτός ο άνθρωπος. Βοήθεια, σώστε με! Βγάλτε μου αυτό το πράγμα από το κεφάλι! Καντισόν, άφησε αμέσως ήσυχο αυτό τον άνθρωπο! Δεν τρέπεσαι! Κορόιδεψες αυτούς τους ανθρώπους και αυτόν τον καημένο του γάιδαρο! Έλα, πάμε, Καρολίνα. Σήμερα δεν τον αγαπώ. Μου άξιζε αυτό το κατσάδιασμα, γιατί για χάρη μου αυτοί οι άνθρωποι έφυγαν χωρίς να μπορούν να αγοράσουν ένα πιάτο φαΐ. Εκείνο το πρωί ξύπνησα πολύ περίεργα. Μου φαίνεται πως παραείμαστε. Καλή μαζί σου, έτσι? Έπρεπε να σ' αφήσουμε νηστικό. Σήμερα θα μείνεις μόνος σου.
Ο Πίπο και ο Αρθούρος δεν ήταν πια εδώ. Ο Ζακ και η γιαγιά του φεύγανε χωρίς εμένα. Όχι μόνον αυτό, αλλά ήμουν και κλειδωμένος. Εάν νομίζανε πως έτσι θα με σταματούσαν. Πολύ τον λυπάμαι τον Καντισόν, γιαγιά. Πάρα πολύ. Μετά από όσα έκανε σε αυτούς τους φτωχούς ανθρώπους, τους καημένους, του άξιζε η τιμωρία. Αύριο θα είναι ελεύθερος. Ελεύθερος. Εγώ ήμουν κιόλας ελεύθερος και τους ακολούθησα μέχρι το πανηγύρι του Λέντι, όπου δύο άνθρωποι προσπαθούσαν απελπισμένα να κάψουν ένα μεγάλο μπαλόνι. Ο Ζακ και η γιαγιά του ήταν τώρα στην εξέδρα μαζί με τον κύριο Δήμαρχο και τον Αντώνη. Εγώ διακριτικά ανακατεύτηκα με το πλήθος για να μπορέσω να καταλάβω τι συμβαίνει. Πω ζέστη, ήταν σωστή κόλαση. Μα τι περίεργο, το μπαλόνι δεν καιγόταν αλλά φούσκωνε. Ευτυχώς που ήταν καλά δεμένο, γιατί αλλιώς θα πέταγε. Πλησίασα ακόμα περισσότερο. Τέλος πάντων, δεν είναι και τόσο νωρίς. Η θαυμάσια περιπέτεια να πετάσαν το πουλί. Ω, να και ο περίφημος Καντισόν. Έρχεσαι μαζί μας. Είναι πολύ βαρύς, θα μας εμποδίσει να ανεβούμε. Ο Καντισόν, θα τον σηκώσουμε σαν πεταλούδα. Πεταλούδα εγώ, πολύ θα ήθελα να το δω αυτό. Εμπρός λοιπόν, κόπτε τα σκοινιά. Μπράβο. Μια πεταλούδα, περιμένετε λίγο. Ο Καντισόν θα σκοτωθεί. Κοίτα! Μα είναι τρελός αυτός! Ο Καντισόν! Μα τι γίνεται, γιατί ανεβαίνουμε τόσο αργά μου λέτε? Ανεβαίνουμε αργά, γιατί κουβαλάμε ένα γάιδαρο! Είναι δύσκολο να καρύξεις χωρίς να αφήσεις το σκοινί. Ήταν θαύμα, πολύ φτηνά τη γλίτωσα. Μα όχι! Αυτός ο γάιταρος πάντα την γλιτώνει! Είναι τυχερός! Καντισόν, γιατί το έκανες αυτό? Πες μου, σε παρακαλώ! Ένας γάιταρος που το σκάθει! Ένας γάιταρος που πετάει! Και τώρα ένας γάιταρος ψάρι! Για φαντάσου! Αυτή τη φορά το παράκανε. Δεν μπόρεσα να το αντέξω. Όμως για κακή μου τύχη, μόλις είχε φτάσει η κόμισσα και θα γινόταν αυτό από τις μάρτυρες της εκδίκησής μου. Κρατηθείτε καλά, ερχόμαστε. Μουσική.
Σίγουρα θα με τιμωρούσαν, αλλά δεν ήξερα πώς. Εγώ, ο Καντισόν, ούτε που τολμούσα να γυρίσω στον πύργο. Ποτέ μου δεν είχα ξαναδεί τόσα φώτα και τόση κίνηση όσο εκείνο το βράδυ. Ακόμα και αυτή η πηγολαμπίδα ήταν ξύπνια. Παρόλο το σκοτάδι, ο Μπουλάρ με είχε δει. Μπορείς να είσαι περήφανος για τον εαυτό σου, Καντισόν. Για χάρη σου, ο κύριος Αντώνης είναι πάρα πολύ σοβαρά άρρωστος. Κι εγώ πάω να φέρω τον γιατρό. Ταπεινωμένος και λυπημένος, προτίμησα να γυρίσω στο στάβλο. Αλλά και εκεί δεν ήταν καλύτερα. Ο Πίπο και η Ασπρούλα δεν μου έδιναν καμιά σημασία. Είχα αρχίσει να πληρώνω για την κακή μου πράξη. Με τις πρώτες ακτίνες του ήλιου βρισκόμουν μπροστά στον πύργο. Πίσω από το παράθυρο ο μικρός μου κύριος έκλαιγε. Τα δάκρυά του κυλούσαν από τα μάτια του και η κόμισσα δεν τον άφηνε ακόμα και να με κοιτάξει. Ήμουν απελπισμένος. Όλος ο κόσμος με φοβότανε. Τι απέσια μέρα! Αναγκάστηκα να βρω την τροφή μου στο δάσος. Η κόμισσα συγκρατούσε το Ζακ. Το απόγευμα είδα να έρχεται ένας περίεργος άνθρωπος πάνω στο γάιδαρό του. Ήταν και οι δυο τους κάτασπροι από το αλεύρι. Αυτή είναι όλη η ιστορία, κύριε. Αυτός ο γάιδαρος είχε όλα τα χαρίσματα. Αλλά ύστερα από όσα έκανε, ας λείψει για λίγο. Κύριε κόμισσα, θα το προσέχω και θα δούμε αν θα ξαναγίνει λογικός και ευγενής. Αυτό το ελπίζω. Καντισόν. Έλα, Καντισόν, ακολούθησέ με και χωρίς να κάνεις ιστορίες. Δεν φαίνεται να είναι κακός. Καντισόν. Α, όχι, Ζακ. Μη βιάζεσαι. Δεν είναι άξιος να τον συγχωρέσεις τόσο γρήγορα. Εγώ πάντως με τα αυτιά μου τους χαιρέτησα. Εμπρός λοιπόν, πάμε για τον ήλιο, εμπρός! Η καρδιά μου ήταν βαριά και ο δρόμος δύσκολος και μακρύς. Στο τέλος της μέρας φτάσαμε στους πρόποδες ενός λόφου δίπλα σε μια αλωνιστική μηχανή. Οι άνθρωποι θερίζανε. Λοιπόν, κύριε Κορντίν, αυτός είναι ο καινούργιος γάιδαρος. Νομίζω πως είναι καλός και επιπλέον ο Καντισόν είναι και περήφανος. Τι ευτυχία, ήταν πάλι μια μηχανή με ατμό. Ναι, λοιπόν, δεν θα του λείψει η δουλειά. Μου δώσανε αμέσως δουλειά, όπως και στο συνάδελφό μου, και έφυγα για το πρώτο μου ταξίδι προς το Μήλο. Δύσκολος δρόμος. Ήτανε βαρύ το φορτίο και ήταν ανήφορος που όλο ανέβαινε. Αλλά είχα την ικανοποίηση πως επιτέλους έκανα μια καλή πράξη. Και έτσι φτάσαμε στο Μήλο. Καλημέρα, αφεντικό. Λοιπόν, αυτός είναι ο Καντισόν, ο καινούργιος γάιδαρος. Νου, δεν υπάρχει ευγενέστερος όταν ο Αύγουστε και κάνει τόση δουλειά, τόση. Έλα, Καντισόν. Έλα, έλα να σου γνωρίσω τον καινούργιο σου φίλο, τον Κοπίν. Ναι, αλλά δεν μας έμεινε καιρός να γνωριστούμε με τον Κοπίν. Αναγκαστήκαμε να ξανακατεβούμε με σακιά αλεύρι, δίχως ένα λεπτό ξεκούραση. Ανεβάζαμε το σιτάρι, κατεβάζαμε τα αλεύρι. Σκληρή δουλειά, αλλά εγώ επέμενα να αποδείξω την καλή μου θέληση. Είχε βραδιάσει όταν τέλειωσα το τελευταίο μου ταξίδι. Πεθαμένος από την κούραση, κατάρρευσα. Δεν είχα πια δυνάμεις.
Έτσι ανακάλυψα τους καινούριους μου φίλους. Στο μεταξύ, ο Μιλωνάς μπλοκάριζε τα μεγάλα πτερύγια του Μήλου για τη νύχτα. Μια ωραία ημέρα, την ώρα που ο Κοπίν και εγώ πηγαίναμε να πάρουμε το φορτίο μας, τι έκπληξη! Η ατμομηχανή είχε χαλάσει! Θα πάρει μπροστά, Εμίλ, πρόσεχε! Προσοχή και ιδιαίτερα στο... Το γέλιο αυτού του παιδιού μου θύμιζε πάντα το μικρό μου, το Ζακ. Μου έλειπε τόσο πολύ το μικρό μου αφεντικό. Για πρώτη φορά το φορτίο μου ήταν μικρό, αλλά με το μικρό Πιέρ στην πλάτη μου ήταν σαν να είχα το Ζακ. Είναι πολύ ωραίος αυτός ο Μήλος, έτσι δεν είναι, Καντισόν? Αφεντικό! Είναι γεμάτο, βάλτε το μπρος! Κοίτα που σκαρφαλώνω, Καντισόν, κοίτα! Πριν μπορέσω εγώ να κάνω κάτι, ο Πιέρ είχε σκαρφαλώσει σε ένα από τα φτερά του Μήλου και ο Μήλος άρχισε να γυρίζει. Αλλά εγώ δεν δίστασα να μπλοκάρω αυτά τα μεγάλα φτερά. Δεν γυρίζει ο Μήλος. Μπαμπά! Είχα βάλει όλη μου τη δύναμη, δεν υπήρχε περίπτωση να ξεκινήσει. Ο Πιέρ είχε σωθεί. Επιτέλους είχε σωθεί. Παιδάκι μου, μπορείς να ευχαριστήσεις τον Καντισόν. Αχ, αυτό το προσωπάκι. Μου θύμιζε πάντα το μικρό μου Ζακ. Τον αγαπούσα πολύ και ήθελα να τον συναντήσω. Κι έτσι το αποφάσισα. Ξανά φύγα για τον πύργο να δω το μικρό μου αφεντικό. Αφεντικό! Νομίζω πως ο φίλος μας ο Καντισόν σου είπε αντίο. Κοίτα! Δεν θα τον εμποδίσω! Είχα τρέξει πολύ και είχα διψάσει, αλλά στην άκρη της λιμνούλας άλλη μια έκπληξη. Α, για φαντάσου, ένας γάιδαρος! Τι ζητάει εδώ? Αδύνατον, τα αφεντικά του Μυρλιφλόρ, του σοφού γαϊδάρου. Ω, πιστεύω πως αυτός πρέπει να είναι που μας έκανε να τα χάσουμε όλα την περασμένη φορά στο Λάγκ. Και μας ανάγκασε να πουλήσουμε τον καημένο τον Μυρλιφλόρ για να βγάλουμε λίγα χρήματα. Περίμενε και θα δεις εσύ! Η τιμωρία μου άξιζε. Μα δεν ήταν αυτός, μπαμπά, ο άλλος ήταν ο κακός γάιδαρος εκεί πέρα. Αλήθεια, τι ωραίος γάιδαρος. Αχ, να ήσουν γυμνασμένος, θα γινόμασταν πλούσιοι. Αλλά σίγουρα θα έχεις κάποιο αφεντικό. Πάμε, γυναίκα. Γεια σου, γάιδαρε! Στο βάθος ήταν καλοί άνθρωποι. Τους ακολούθησα μέχρι το χωριό. Ίσως μπορούσα να επανορθώσω το κακό που τους είχα κάνει. Δεν έχετε χρήματα, Τότε δρόμο, δρόμο! Σκέφτηκα πως είχε έρθει η ώρα να δοκιμάσω κάτι. Υποκλήθηκα στον ξενοδόχο. Ω, πώς, δικός σας είναι αυτός ο γάιδαρος? Θα σας φιλέψω αν μας κάνει τα κόλπα του. Και το πετύχαμε. Πώς, τι, βέβαια, βεβαίως, αλίμονο. Τα κόλπα, ποια κόλπα, που δεν τον ξέρεις αυτό το γάιδαρο εσύ? Κυρίες και κύριοι, πλησιάστε, πλησιάστε. Σας παρουσιάζω τον Μυρλιφλόρ, το σοφό γάιδαρο. Μα τι θα του πεις να κάνει, μου λες? Μπαμπά, δεν έχει λουλούδια. Και τώρα Μυρλιφλόρ, χαιρέτα την πιο όμορφη κυρία της συντροφιάς μας. Έλα. Δεν ήταν και τόσο δύσκολο να τη βρεις. Έχει γούστο αυτός ο γάιδαρος, Έχεις όμορφη κόρη, ξενοδόχε. Κοίτα που έπιασε, δεν είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν, συνέχισε. Και τώρα, Μυρλιφλόρ,
Βρες ό,τι θες και δώσ' το στον πιο φτωχό άνθρωπο της συντροφιάς μας. Ε, όσο γι' αυτό είχα μια ιδέα. Ο γαϊδαρός μου έχει δίκιο. Μέχρι χθες δεν είχαμε δεκάρα. Ο κόσμος είχε συγκινηθεί, έπρεπε να το εκμεταλλευτώ. Ε, αυτό αξίζει. Αυτός ο γάιδαρος είναι μοναδικός. Ήταν μια αληθινή περιουσία για αυτούς τους φτωχούς ανθρώπους. Θα μπορούσαν να ξαναγοράσουν ακόμα και ένα γάιδαρο. Τώρα πια, με ελαφριά την καρδιά και πολύ ευτυχής, ξαναπήρα το δρόμο για τον πύργο της Ερπινιέρ. Περπάτησα όλη την ημέρα και μόνο αργά τη νύχτα έφτασα στην είσοδο του χωριού. Ήμουνα τώρα στο δημόσιο πλισταριό. Εδώ όμως με γνωρίζανε, έπρεπε να είμαι προσεκτικός. Άκουσα βήματα. Ήταν του ανθρώπου που άναβε τα φώτα του δρόμου. Ναι, το φρονιμότερο ήταν να περάσω τη νύχτα μέσα στα φυλώματα. Μια πλήστρα με ξύπνησε απότομα. Ο γιος της είχε ξεσηκωθεί με την πραμάτια ενός πλανόδιου εμπόρου. Του γιου σας του αρέσει πολύ η βυσσινάδαμα. Μα, και το μεσημέρι τη σούπα δεν θα τη φάμε. Α, όχι, πρέπει να τη φάμε αυτή τη σούπα, ναι. Ήτανε τόσο υπάκουο αυτό το παιδάκι. Αφού φύγανε θέλησα να ξαναπάρω το δρόμο μου. Όταν ξαφνικά είδα κάτι πόδια που μου φάνηκαν πολύ γνωστά. Επιτέλους, νερό! Τι αξίζει προς το κρασί. Μην ανησυχείς. Αύριο θα τα έχουμε τα λεφτά για το κρασί σου. Ναι, όταν θα κλέψουμε τα λεφτά και τα σημικά από τον πύργο. Την ώρα που η κόμισσα θα ασχολείται με τους καλεσμένους της. Ο πύργος, η κόμισσα, μα μιλούσαν για το Ερπινιέρ. Αλλά πώς θα πούμε, η μάτρα είναι ψηλή εκεί πέρα. Τι λες, ανόητε, ξέρω μια τρύπα στη μάντρα από την πίσω μεριά. Όλα τα άλλα είναι εύκολα. Να η ευκαιρία για να επανορθώσω. Ε, τι είναι αυτό? Ευτυχώς, ένα μικρό κουνελάκι ήρθε και μέσω σε εγκαίρος. Τι είναι αυτό? Παρατρίχα. Έφτασα πρώτος στον πύργο. Ήθελα να τους ειδοποιήσω, αλλά αφού το καλοσκέφτηκα, ήμουν ένας λιποτάχτης. Δεν ήξεραν ακόμη ότι ο Μιλωνάς μου είχε χαρίσει την ελευθερία μου. Γι' αυτό καλύτερα να ασχοληθώ με τους δυο κλέφτες χωρίς να τους ειδοποιήσω. Γρήγορα ανακάλυψα την περίφημη τρύπα στον τοίχο. Και τα μαρούλια. Εκείνη την ώρα ο κυπουρός τα πότιζε και τέλειωνε. Και το μόνο που μου έμενε να κάνω ήταν να περιμένω τους επισκέπτες μας. Οι θόρυβοι από τη δεξίωση με ξύπνησαν. Έριξα ένα βλέμμα. Ουχ, ο Μέντορ ήταν εκεί. Δεν φαινόταν και πολύ ευτυχισμένος, αλλά δεν είχα καιρό για χάσιμο. Αυτοί οι δυο κύριοι ερχόντουσαν. Εσύ πρόσεξε την εξώπορτα. Εγώ πάω να ρίξω μια ματιά. Κοίτα, ο ουρανός είναι με το μέρος μας απόψε. Α, σαν να είναι σκάλα. Μπρος πάμε. Εγώ αυτό περίμενα. Και τώρα τον άλλον. Εσύ σε φθηνό. Φθηνό. Απάντησέ μου. Πρέπει να δω τι συμβαίνει. Πα!
έγινε. Τι έπαθα! Το κόλπο μου είχε πετύχει. Ήμουν ευτυχής. Τώρα μπορούσα να παρουσιαστώ στον πύργο. Σίγουρα θα τους ξύπνησα όλους εδώ γύρω. Αχ, πώς το θυμάμαι αυτό. Ο Ζακ μόλις με είδε μ' αγκάλιασε. Όσο για τους κλέφτες, ήταν εκεί τραυματισμένοι. Αναγκάστηκαν να τους πάρουν στην πλάτη. Το άλλο πρωί βρισκόμουν στο παράθυρο του Σταύρου. Μας βοήθησε πάρα πολύ ο Καντισόν, κυρία Κόμισσα. Πάρα πολύ. Τι χαρά να βλέπεις αυτούς τους δυο κλέφτες να τους πηγαίνουν στη φυλακή. Όχι μόνο αυτό. Έσωσε και τα ασημικά μου. Λίγο αργότερα ήρθε και ο Μιλωνάς για να με πενέσει για την παραδειγματική μου διαγωγή στο Μήλο. Τότε ο Ζακ έτρεξε και μ' αγκάλιασε λέγοντάς μου πως με συγχωρούσε. Οι φίλοι μου δεν είχαν καταλάβει τι είχε συμβεί και έπρεπε να τους τα πω από την αρχή με λεπτομέρειες. Ο Αρθούρος και ο Πίπο δεν πίστευαν στα αυτιά τους. Όσο δε για την Ασπρούλα, πάντα αδιάφοροι για τις περιπέτειές μου, προτίμησε να κοιμηθεί. Καντισόν! Καντισόν! Μια περίεργη ατμόσφαιρα υπήρχε εκείνη την ημέρα στον πύργο. Καντισόν, η γιαγιά δέχτηκε. Αύριο που είναι τα γενέθλιά μου θα πάμε όλοι μαζί εκδρομή. Θα είναι και ο κύριος Αντώνης μαζί μας, Καντισόν. Καλύτερα έτσι. Θα έχω την ευκαιρία να με συγχωρέσει κι αυτός. Η μαγείρισα είχε κάποια προβληματάκια όταν ετοίμαζε το φαγητό μας. Σκεπτότανε μόνο το γλυκό της, αλλά το φούρνο το ξέχασε. Ω, τι άσχημο τέλος είχε αυτό το ψητό. Την άλλη μέρα η άμαξα ήρθε στην ώρα της. Αλλά αυτός ο καημένος ο Αντώνης, μόλις με είδε, το μόνο που σκέφτηκε ήταν να κλειστεί στο βάθος της άμαξας. Κοβιτσιάρης αυτός ο Αντώνης. Χρόνια πολλά, Ζακ. Ηρεμό, σκοτεινά! Τι να είναι αυτό? Για σένα είναι, Ζακ. Το δώρο μου για τα γενέθλιά σου. Ορίστε, ο κομπό. Κοκό! Εδώ είμαι! Α, ένας παπαγάλος! Πρόσεξε, θα φύγει! Μα όχι, είναι τελείως ήρεμος, δεν θα φύγει, όχι! Έχει πολύ φως! Πολύ φως! Έτσι, αυτό το περίεργο πουλί που μίλαγε μπήκε στη ζωή μου και θα έπαιρνε μια σημαντική θέση. Από την πρώτη κιόλας μέρα κόντεψε να μας κάνει να ξεχάσουμε την εκδρομή μας. Πάμε για πικνίκ. Θα έρθεις, Αντώνη. Καημένε, Αντώνη. Πάντα το ίδιο πρόβλημα. Προσπαθούσε να με αποφύγει. Η συμφιλίωσή μας ήταν στα σίγουρα πολύ δύσκολη. Εδώ θα είμαστε πολύ πολύ ωραία. Ναι, Καρολίνα. Πρέπει όμως να βρούμε και γλυκό. Κύριε Ζακ, θα θέλατε να πάμε σε ένα θάμνο εδώ κοντά που κάνει θαυμάσια βατόμουρα. Θαυμάσια. Πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν. Κι εγώ. Τι θα κάνω εγώ? Εσύ θα ετοιμάσεις το πικνίκ. Μόνος μου, με τον Καντισόν! Ναι, εσύ μόνος σου με τον Καντισόν! Για να μην αποτρελαθεί, απομακρύνθηκα λιγάκι. Έλατε πίσω γρήγορα! Να το πρώτο χαμόγελο του Αντώνη. Και όχι μόνο αυτό, αλλά έκανε και λίγα βήματα προς το μέρος μου. Ναι!
Είναι αλήθεια. Σήμερα δεν φαίνεσαι και τόσο κακός. Κι εγώ, ξέρεις, δεν είμαι τόσο κακός. Γινόμαστε φίλοι, Καντισόν. Τι συμβαίνει? Μια αρκούδα! Βοήθεια, μια αρκούδα! Βοήθεια, Καντισόν! Α, όχι! Δεν υπήρχε περίπτωση να αφήσω αυτό το τέρας να αγγίξει το καινούριο μου φίλο. Α, δεν θα του περάσει. Στα μαχαίρια, λοιπόν. Πάρε κι αυτή! Πάρε και τούτη! Ξεμπερδέψαμε. Μάρτεν, πού είσαι? Ο Νάτος. Α, μου το σκάσε. Σα δεν τρέπεσαι? Μα και βέβαια δεν τρέπεται έτσι που είναι. Τι συμβαίνει? Όλα καλά. Είναι τώρα. Θα σας τα πω. Αλλά πρώτα... Σε ευχαριστώ, Καντισόν. Άλλο και τούτο. Καλό κι αυτό. Και βέβαια διηγήθηκα στον κοκό πως ξεμπέρδεψα με αυτό το κτίνος. Μπράβο! Μπράβο! Αυτή η αρκούδα θα ήταν άγρια! Στο στάβλο η κατάσταση ήταν περίεργη. Μόνο η ασπρούλα δεν φαινόταν να καταλαβαίνει. Πολύ τον είχα αγαπήσει τον κοκό και γι' αυτό του διηγήθηκα όλη μου τη ζωή. Όλες μου τις περιπέτειες, πριν και αφού ήρθα στον πύργο της Ερπινιέρ. Τι ιστορία! Τι ιστορία! Καντισόν, Καντισόν, πού είσαι? Καντισόν! Αχ, ο καημένος ο Αντώνης, πάντα ο ίδιος. Καντισόν! Είσαι διάσημος, Καντισόν! Λείπει ένα κομματάκι, περίμενε! Α! Νάτο, νάτο! Κοίταξε! Ο Καντισόν πιάνει τους δυο κλέφτες. Και εδώ! Να, σε μια αγγλική εφημερίδα! Ο Καντισόν πιάνει δυο ληστές. Ναι, αλλά όλη αυτή η δόξα, η νέα δόξα, θα μου έφερνε πολλές σκοτούρες. Ανάτος! Τι με ήθελαν όλοι αυτοί πρωί-πρωί? Ο Ζακ, ο Αντώνης, ο Αρθούρος. Καντισόν, σήμερα πρέπει να είσαι πάρα πολύ όμορφος. Μα τι έπαθαν όλοι μαζί μου? Ακόμα και η ασπρούλα ήτανε μέσα στη συνωμοσία. Ήμουνα πραγματικά εκθαμβωτικός. Μια μπάντα, γιατί? Κι ύστερα ο δήμαρχος, ο φωτογράφος, είχαν έρθει όλοι. Γρήγορα κατάλαβα. Μια μεγάλη γιορτή είχε οργανωθεί προς τιμή μου. Φοβήθηκα τόσο πολύ που δεν ήθελα να πάω. Πρέπει να με σπρώξαν οι φίλοι μου. Καντισόν!
για τις πολύτιμες υπηρεσίες σου σε ανταμείβουμε και σε ονομάζουμε επίτιμο πολίτη της Λέγγλ. Ένα ωραίο παράσιμο. Καλό ήταν. Αλλά το καρότο που μου έδωσε η Καρολίνα για μένα ήταν καλύτερο. Όταν ήρθε το βράδυ όλοι οι καλεσμένοι με χαιρέτησαν και ο μικρός μου αφέντης ο Ζακ ήρθε και με φίλησε. Καλέ μου Καντισόν, να μην ανησυχείς, θα πάρω εγώ αυτό το μετάλλιο και θα στο φυλάξω για απόψη, εντάξει? Αυτό το μετάλλιο? Βέβαια, ήμουν ασύμφωνος. Η νύχτα ήταν πολύ όμορφη. Τότε θέλησα να κάνω μια βόλτα πριν πάω για ύπνο και εκεί στην πόρτα... Καντισόν! Ε, Καντισόν! Ποιος με φώναζε τέτοια ώρα? Καντισόν! Έλα εδώ! Σίγουρα θα ήταν ο Κοκό που μου έκανε αστεία. Οπ! Προσοχή! Αξίζει πολλά λεφτά! Τι? Πώς? Θέλανε λίτρα για την αφεντιά μου. Ήμουν αδιάσημος, βλέπετε. Έτσι, έτσι, τράβα το σκηνή. Ε, Καντισόν, έλα, έλα, ανέβατε. Τώρα πάω να μιλήσω για μερικά σαν νομίσματα με την κόμισσα. Προσοχή, τον είναι πονηρός, ε. Να σε δέσω και από εδώ, έτσι. Να φροντίσεις να είσαι φρόνιμος. Εγώ πάω τώρα στην κυρία Κόμισσα να ζητήσω τα λίτρα. Ε, αλλά εγώ αυτή την καλύβα την ήξερα. Και να η κουκουβάγια η παλιά μου φίλη. Την άλλη μέρα το πρωί ο κυπουρός πήγε να ανοίξει ως συνήθως την πόρτα του πάρκου. Εκεί υπήρχε κολλημένο ένα σημείωμα. Το πήγε αμέσως στην κόμισσα. Απίστευτο. 50 λουδοβίκια. Ζητούσαν 50 λουδοβίκια για να με ελευθερώσουν. Από ορθογραφία όμως, άστρα. Παρά ήτανε πολλά ακόμα και για ένα διάσημο γάιδερο σαν και εμένα. Ο Ζακ ζωγράφησε συνέχεια και αυτός ο ευλογημένος πολυλογάς δεν τον άφηνε ούτε λεπτό. Όταν η κόμισσα ήρθε και του το είπε, ο Ζακ έπαθε φοβερό σοκ. Το ίδιο και ο Κοκό. Μόλις όμως συνήλθε, πήγε αμέσως να ειδοποιήσει όλους τους φίλους, εκτός από τον Αρθούρο, που είχε φύγει με τον Μπουλάρ για να με βρουν. Ο Μέντορ, σαν καλός κυνηγός, βασιζόταν στην όσφρεσή του και η γενναία ασπρούλα στα κέρατά της. Ο Πίπος τα φωνικά του πέταλα. Δίχως να χάσει χρόνο, ο Κοκό έδωσε το σύνθημα για την αναχώρηση. Εμείς τα ζώα όταν θέλουμε είμαστε πολύ πιο γρήγορα από τους χωροφύλακες, πιστέψτε με. Για το Μέντορ ήτανε παιχνιδάκι να βρει τα ίχνη μου. Αλλά δυστυχώς το σταυροδρόμι τα έχασε. Η ασπρούλα ήταν που βρήκε τη μικρή σανίδα που είχα σπάσει ανεβαίνοντας το κάρο. Τα ίχνη είχαν βρεθεί. Και ήταν τυχερό που ο Κοκό άκουσε τη φωνή της παλιάς μου φίλης. Με πολύ προσοχή του έδειξε ακριβώς το μέρος που με είχαν κλείσει. Έπρεπε να βιαστούν. Καλέ μου Κοκό, αυτό θα πει εξυπνάδα. Ποιος το έκανε αυτό? Λύθηκε! Ένας γάιδαρος παπαγάλος δεν έχει ξαναγίνει. Και όλα τελειώσανε.
Ήμουν ελεύθερος και ο Μέντορ πήγε να ειδοποιήσει αμέσως τον αξιωματικό της χωροφυλακής. Το βράδυ η κόμισσα για να γιορτάσει την επιστροφή μου είπε να ρίξουν πυροτεχνήματα. Όλοι έμειναν ενθουσιασμένοι. Μόνο ο Αρθούρος είχε τρελαθεί από το φόβο του. Ο Ζακ ήρθε και με φίλησε τρυφερά. Αυτά τα πυροτεχνήματα ήταν η τελευταία σελίδα του άλμπουμ. Το μόνο που έμεινε είναι να σας πω πώς το απόκτησα. Από εκείνη τη γιορτή ο Ζακ δεν σταμάτησε να ζωγραφίζει. Συχνά έπαιρνε μαζί του τον κοκό. Και αναρωτιόμουν γιατί. Ένα βράδυ καθώς μπήκα στο στάβλο, στη θέση μου υπήρχε ένα αναλόγιο και απάνω αυτό το υπέροχο άλμπουμ. Οι φίλοι μου με κοίταζαν δίχως να λένε λέξη. Η πρώτη μου κίνηση βέβαια ήταν να το ανοίξω. Τι έκπληξη ήταν η ζωγραφιά μου. Στον Καντισόν, ο μικρός του αφέντης Ζακ. Δεν ήτανε μακριά το μικρό μου αφεντικό, αλλά δεν τον είδα να κλαίει. Τότε μια σκέψη πέρασε από το μυαλό μου. Ήταν ο Ζακ που είχε ζωγραφίσει το ημερολόγιο των αναμνήσεών μου. Και έτσι είναι που μπόρεσα να ξαναδώ όλη μου τη ζωή. Ω Θεέ μου, τι άσχημες αναμνήσεις. Οι ώρες που ήμουνα κακός και απαιτητικός. Και ακόμα οι καλές πράξεις που είχα κάνει και που είναι περισσότερες ευτυχώς. Ο θόρυβος της άμαξας με ξανάφερε στην πραγματικότητα. Έπαιρνε το μικρό μου αφεντικό για πολύ καιρό στη μεγάλη πόλη. Δεν είχε τη δύναμη να έρθει να μου πει αντίο. Αυτό το ημερολόγιο ήταν το αντίο του. Petit âme, vieux marron, c'est mon ami Cadichon, toujours prêt, prêt à rendre service. Il ne connaît pas la peur, il apporte le bonheur, Cadichon.